Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το θέμα των ελαστικών σχέσεων εργασίας και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία είναι γάγγραινα. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες συχνές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Ωστόσο, εγώ θα επικεντρωθώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Η αλήθεια είναι ότι προκηρύχτηκαν θέσεις εργασίας με ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου για 2 έτη για τις ανάγκες της καθαριότητας μέσω ΑΣΕΠ. Προσλήφθηκαν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που δούλευε με εργολαβικούς. Ωστόσο, 20 μείναν απ' έξω. Πρόκειται για εργαζόμενους με προϋπηρεσία από 8 μήνες μέχρι 3 χρόνια σε εργολαβική εταιρεία, η οποία μέχρι το Μάιο του 2019 είχε αναλάβει την καθαριότητα του νοσοκομείου. Συνεπώς έχουν εμπειρία και γνώση του χώρου. Οι απολύσεις έχουν προχωρήσει, αν και υπήρξαν διαβεβαιώσεις και από τη διοίκηση και από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για το αντίθετο. Και βεβαίως παρεμβάσεις υπήρξαν και από τους εργαζόμενους και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας. Όμως μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση. Να πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία. Δεκάδες εργαζόμενοι έχουν πεταχτεί στο δρόμο επειδή η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες εφαρμόζουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση της ανεργίας και την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Όμως, κύριε Υπουργέ, το θέμα της καθαριότητας δεν είναι θέμα συμβάσεων 2 μηνών ή 8 μηνών κλπ. Είναι ανάγκη για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εμείς ανησυχούμε και για τις ενδοσοκομιακές λοιμώξεις που έχουν αυξηθεί, ότι μπορεί να είναι συνέπεια και αυτό. Γι' αυτό σας ζητάμε στα νοσοκομεία να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, αλλά ειδικά να ανακληθούν οι απολύσεις αυτών των 20 εργαζομένων στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Κοντοζωμάν. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μανολάκο, επιτρέψτε μου για μία διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας. Μιλήσατε για απολύσεις εργαζομένων. Δεν είναι απολύσεις. Είναι λήξεις συμβάσεων. Είναι εργαζόμενοι στην καθαριότητα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες έληξαν και παράλληλα αυτοί οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους και 20 πράγματι από αυτούς έμειναν εκτός των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία που είναι μέσω ΑΣΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν χαιρόμαστε όταν κάποιος φεύγει από τη θέση εργασίας την οποία έχει και σας λέω για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση των ατόμων αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πρέπει να πω ότι χρέος του Υπουργείου Υγείας είναι η φύλαξη των νοσοκομείων, η καθαριότητα και η ομαλή λειτουργία τόσο της αίτησης, όσο της φύλαξης, όσο και της καθαριότητας. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη με σχετικές εγκυκλίους, έχουμε προσδιορίσει τις επόμενες ενέργειές μας και με γνώμονα τόσο το δημοσιονομικό όφελος, όσο και την ασφαλή φύλαξη και καθαριότητα των νοσοκομείων, προχωρούμε σε περαιτέρω ενέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάρει το λόγο η κυρία Μανολάκου, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 28 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων. Καλώς ήρθατε στη Βουλή, παιδιά. Ορίστε, κυρία Μανολάκου, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, είναι λήξη συμβάσεων γιατί είναι λίγο μηνών. Όμως η μοριοδότηση που υπάρχει μπορεί και με νέο τρόπο να ενισχυθούν τα μόρια
που έχουν την πείρα ακριβώς αυτοί οι εργαζόμενοι. Και το λέω γιατί δεν ζητιανεύουν την δουλειά. Έχουν εμπειρία, το αντικείμενο το ξέρουν, όπως και τον εργασιακό χώρο του νοσοκομείου. Και αυτά μπορούν να έχουν επιπλέον μόρια. Εξάλλου, το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Δεν εξυπηρετεί μόνο τους δήμους του Πειραιά, αλλά και των νησιών και της επαρχίας. Και πολλές συνοικίες, λαϊκές, αλλά και φτωχές περιοχές. Οι ανάγκες λοιπόν είναι μεγάλες, χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά είναι και άντρες που μπορούν να κάνουν και πιο βαριές δουλειές, μεταφορές. Εξάλλου, εγώ θέλω να σας πω και νομίζω ότι πρέπει να το ξέρετε, ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που ζητούσε την πρόσληψη αυτών των 20 ατόμων και το έχει ζητήσει και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου να κρατηθούν, αλλά και όλες οι αποφάσεις του σωματείου του νοσοκομείου είναι ομόφωνες. Με αυτή την έννοια δείχνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την πρόσληψη αυτών των ατόμων. Σε ό,τι αφορά τις ελαστικές σχέσεις εργασίας αυτούς τους τομείς, φύλαξη, καθαριότητας, ζήτηση κλπ. Να σας πω, είναι μορφές που εκμεταλλεύονται πολύ στεγνά και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Εξάλλου, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η απληρωσιά πηγαίνουν μαζί με την ομοιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 24, ότι σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν 15.000 άνθρωποι, δηλαδή είναι περίπου το 20% του συνόλου, που είναι με ελαστικές μορφές εργασίας, που τελειώνουν αυτές οι συμβάσεις, που ξανά χρειάζεται πάλι επαναπρόσληψη, μένουν και να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στις 23 του μήνα υπάρχει πανετική κινητοποίηση των εργαζομένων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ακριβώς για την κατάργηση των εργολαβικών και των ελαστικών μορφών εργασίας. Συνεπώς θα σας ζητούσα να το δείτε θετικά και το ζήτημα της επαναπρόσληψης των 20 αυτών που έχει λήξει η σύμβασή τους, όπως και των προηγούμενων που πήρατε μέσω ΑΣΕΠ, και υπάρχει τέτοια δυνατότητα, χρειάζονται, αλλά και την κατάργηση των εργολαβικών και των ελαστικών μορφών εργασίας.